Πάμε στο Γιώργο Γαλιαμάνη, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, για αυτήν την τελευταία εξέλιξη, κύριε Γαλιαμάνη, που είχαμε με την υπόθεση της Αμαλιάδας. Είναι πολύ σημαντικό, αναλαμβάνει πλέον μετά από εισαγγελική παραγγελία των ανθρωποκτονιών, να πει το τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν καθυστερήσαμε λίγο? Τι λίγο, πολύ. Πάρα πολύ έχουμε καθυστερήσει. Καθυστερήσαμε γιατί έχουμε 5 παιδιά νεκρά, χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα από τι πέθαναν αυτά τα παιδιά. Ειδικά είναι τα 4, τα πρώτα 4, γιατί το τελευταίο βρίσκεται ακόμα υποδιερεύνηση υπόθεση. Φαίνεται λοιπόν ότι από ώρα σε ώρα ο εισαγγελέας θα δώσει την υπόθεση στο ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες κάτω από τις οποίες πέθαναν τα 5 παιδιά. Μαθαίνω ότι θα εμπλακούν οι συνάδελφοί σας. Οι συνάδελφοί σας που είχαν εμπλακεί και με την άλλη υπόθεση της Αμαλιάδας, είναι έτσι? Δεν σας άκουσα. Μαθαίνω ότι θα εμπλακούν οι συνάδελφοί σας που είχαν εμπλακεί και με την άλλη υπόθεση, με τα νεκρά παιδιά στην Αμαλιάδα που καταδικάστηκε πριν από ένα χρόνο περίπου. Δεν ξέρω ποιοι συνάδελφοι θα εμπλακούν. Το θέμα είναι ότι το Αδερμοτονιόν είναι σίγουρο ότι θα ζητήσει πραγματογνωμοσύνες, γιατί είναι σημαντικό όταν έχουμε ένα θάνατο, η πραγματογνωμοσύνη, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, για να δούμε καταρχήν τι λένε οι γιατροί, οι ιατροδικαστές για το θάνατο των παιδιών. Ναι. Εδώ φαίνεται ότι υπήρξε ολιγορία. Το λέω εκ του αποτελέσματος, γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα από τι πέθαναν αυτά τα παιδιά. Είδατε ότι από τους ιατροδικαστές έχουν αποτυπωθεί συμπτώματα, όχι όμως αιτίες θανάτου. Εδώ βλέπουμε συμπεριφορές περίεργες που παραπέμπουν, ότι διερωτώνται όλοι ότι ίσως έγινε κάτι εκεί, όμως αυτά όλα είναι ενδείξεις. Χρειάζονται αποδείξεις, βεβαίως. Χρειάζεται αποδείξεις. Ποιες θα είναι οι αποδείξεις, κύριε Καλιακμάνη, ποιες θα είναι οι αποδείξεις? Οι αποδείξεις είναι όταν έχουμε ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες που μας λένε για εγκληματική ενέργεια, όταν έχουμε μαρτυρίες που οδηγούν στην εγκληματική ενέργεια, ή η πιο ισχυρή απόδειξη, ομολογία. Τώρα με συγχωρείτε, υπηρεσίες πρόνοιας όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν θάνατοι 5 βρεφών γύρω από ένα πρόσωπο. Γύρω από ένα πρόσωπο. Και δεν λέω ότι το έχει κάνει εκείνη. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι λέω. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός για να ελέγξει όλες αυτές τις υποθέσεις και να υποψιαστεί ότι κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ξέρετε, πριν 9 περίπου χρόνια, το χαμόγελο του παιδιού είχε ενημερώσει. Βεβαίως. Και φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιαννόπουλο και μας το είπε. Το ερώτημα είναι, ασχολήθηκε κάποιος, πήγε σε αυτό το περιβάλλον κάποιος κοινωνικός λειτουργός, κάποια κοινωνική υπηρεσία να δει τι συμβαίνει εκεί? Ουδής. Ρητορικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν κάποιοι. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πήγαν ποτέ να δουν τι συμβαίνει εκεί? Από ό,τι φαίνεται δεν πήγε κανείς. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Θα περιμένουμε. Πιστεύω ότι η ανθρωποκτονιών θα φτάσει στην άκρη του νήματος. Αν και σας το επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Ναι. Αυτό. Μετά από τόσο καιρό. Αν ασχοληθούν οι έμπειροι, μπορούν να τη βγάλουν την υπόθεση. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και πάνε μεθοδολογικά. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε και στην άλλη υπόθεση των Αμπελοκήπων. Η 33χρονη, η οποία τραυματίστηκε. Προφυλακίζεται, έτσι, αν και τραυματίας από ό,τι μαθαίνουν, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία, θα είναι στο νοσοκομείο των φυλακών, πώς θα μεταβεί μόλις γίνει καλά, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά πείτε μας τι στοιχεία έχετε για την ιστορία αυτής της τρομοκρατίας. Θα σας πω πώς γίνεται καταρχήν. Ναι, και να κλείσουμε έτσι, ελάτε. Νοσηλεύεται φρουρούμενη. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει όταν μιλήσει, αν θα δώσει κάποια στοιχεία. Η έρευνα της αντιδημοκρατικής επικεντρώνεται στο να ταυτοποιήσει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση, να συλληφθούν όλα τα άτομα, να δούμε ποιος θα ήταν ο στόχος, που εγώ το είπα από την αρχή, θεωρώ ότι είναι αστυνομική υπηρεσία, γιατί θεωρώ βέβαιο ότι πρόκειται για την ίδια τρομοκρατική οργάνωση που έβαλε τη βόμβα έξω από την έδρα των ΜΑΤ. Και βρέθηκε ένας χρονοδιακόπτης ίδιος μέσα στη Γιάφκα με αυτόν που είχε η βόμβα στα μάτια. Σε αυτή την περίπτωση όμως εδώ φαίνεται ότι επειδή είχαν αυτή την αστοχία, η βόμβα θα είχε δύο μηχανισμούς όπλησης, το χρονοδιακόπτη αλλά και ένα τηλέφωνο Alcatel που βρέθηκε εκεί δίπλα στον άνθρωπο αυτό που διαμελήθηκε, που
δεν έμεινε τίποτα. Το είχαν προχωρήσει, πολύ το είχαν προχωρήσει. Το είχαν προχωρήσει, ναι. Το θέμα είναι ότι είχαν πάλι αστοχία και εγώ θα πω, σκεφτείτε, αν δεν έσκαγε η βόμβα εκεί, αν έσκαγε κατά τη μεταφορά στο σημείο που είχαν προγραμματίσει να τη βάλουν, ναι, τι θα γινότανε, τι παραλάνωμα θα γινότανε, πόσοι άνθρωποι θα κάνονταν. Πρέπει να μάθουμε και πού θα τη βάζαν τη βόμβα. Λοιπόν, κύριε Καλιακμάνη, περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθείτε. Είναι κοντά οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές και οι αντιτρομοκρατικοί, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είστε καλά. Την καλημέρα μας. Εσείς, την καλημέρα μας. Λοιπόν. Καλημέρα.